Chin chin. 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 Salute. Salute. Κινέζα, έτσι να πούμε. Τι είσαι, Πεκίνο. Τι Πεκίνο. Πεκινουά, Πεκινουά. Μπράβο, αυτό το πούμε. Παιδιά, ξαναλέω. Συγχωρέστε με για τη φωνή του Νταλικέρη που ακούγεται αυτή τη στιγμή. Σήκωσα Νταλίκα το Σαββατοκύριακο, έκλεισε η φωνή για πάντα. Αρρωστήσαμε γιατί κυκλοφορεί μια ίωση παντού. Πού την έπαθες την ίωση, εσύ, στο σπίτι σου? Δεν ξέρω, iOS 7 έχω κολλήσει. iOS 7, το iPhone. Σε 7 μέρες κατάφερα να κολλήσω iOS 7. Βοήθησε και κάποιος άλλος να την κολλήσει την ίωση? Σε παρακαλώ, αυτά τα υπονοούμενα. Όχι φυσικά, μόνο μου την κόλλησε. Ήταν ατομική ίωση. Τρελή. Την κολλάω για την πάρτι μου. Βασικά κυκλοφορεί πολλοίς κόσμος άρρωστος. Πολλοίς. Πολύ άρρωστοι. Άρρωστοι, είσαστε όλοι. Ωχ, ανατέχιασα. Δαιμονισμένοι πάλι τώρα στην εκπομπή. Ποια εκπομπή είσαι και εγώ φάσω το καφέ? Είμαστε στην εκπομπή Άλαν Ντάλλον. Άλαν Ντάλλον. Και είναι τι μέρα σήμερα, κυρία? Είναι Δευτέρα. Και είναι τι ώρα? 6:30. Και είναι, είμαστε live. Άλαν Ντάλλον, live. Καλά, αυτό ήθελα να σας πω, έτσι, παιδιά. Ποιο, ότι είμαστε live. Θα σας απειλήσω λιγάκι, αλλά ναι. Ό,τι συμβαίνει εδώ πέρα, καταγράφεται. Είναι ζωντανό. Είναι ζωντανό. Είναι δεν μοντάρετε. Αυτό είναι και το μπιπ της υπόθεσης. Αυτό είναι το μπιπ της υπόθεσης. Ό,τι μπιπ εδώ πέρα συμβαίνει με αυτό, το βλέπετε. Έλα, τσιτσι. Έλα, τσιτσι. Τι έκανε το Σαββατοκύριακο? Φαντάσου, πόσο ταχύτητα είναι η κοπέλα στο ρούφιγμα. Κατάλαβε. Όπα. Λοιπόν, τι κάναμε? Τι έκανε το Σαββατοκύριακο? Καλά είμαι, πες. Κοινωνικοποιήθηκα, έτσι, συμφιλειώθηκα με το σύστημα. Καταλάβατε έτσι, τι σημαίνει κοινωνικό. Κοινωνικό. Καλά ήταν, έτσι. Λοιπόν. Το αμάξι σου είναι πίσω ή όχι? Το δικό μου το κρύβει η κεφάλα σου. Ποια κεφάλα, βεσί, αυτή είναι η κεφάλα και ωραία έχω εγώ. Κουκλίστικο είναι, δεν το βλέπεις. Το δικό σου πώς είναι έτσι? Σα στάχει να πούμε, καλασμένο. Σα ξερακιανό καλαποκέλευο είναι. Δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ πέρα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Σα καλαμπόκι να πούμε. Είμαστε η Άλαν Ντάλλον και μας βλέπετε κάθε εβδομάδα. Καφαντάλλον, καλό. Μας βλέπετε κάθε εβδομάδα στις 6:30 κάθε Δευτέρα. Έχει και ήλιο. Έχει και ήλιο. Δεν λέει να χειμωνιάσει με τίποτα. Ναι, ρε γαμώτο. Πώς τα περνάτε εσείς, σε ποια εκπομπή μας βλέπετε, σε ποια περιοχή μας βλέπετε, πού είσαστε? Παντού. Πού είσαστε, πού μας βλέπετε? Έχει ζέστη, έχει κρυό, είσαστε βόρεια στην Ολλανδία. Τι έγινε, παιδί, από πίσω? Έχει μύγες. Έχει μύγες. Κάτσε με, καλά, με χαστοκίζει και εκεί. Καταγγέλλω και καλά, έτσι. Λοιπόν, την ομοιοπαγία τη. Λοιπόν, πάμε. Τι θεματάκια έχουμε σήμερα? Αφήνουμε το καράζ, τις ανομαλίες μας και πάμε στο πρώτο βίντεο. Το οποίο δεν το βλέπω γιατί έχω βάλει τα γυαλιά. Νυχτερινή ωραία. Εσύ Βέγκας, εγώ μου γάτα. Κάτσε, βέβαια, θα μου καλέσει ο μαλλί. Λοιπόν, αυτό όταν ζητάει αυτά τα τρία, όλοι οι άλλοι φεύγουν εκεί. Όσο κόσμο και να έχει αυτό το μαγαζί, του διώχνει. Για να δούμε. Πού και τα βρω, τρίπιζα μαζίβα. Αχα. Три презерватива. Пожалуйста. Вот. Спасибо. Ага. Я вас... Μου το χάλασε το μαλλί να πούμε, κυρία Τόστ. Τέλος δηλαδή. Λοιπόν, τι είναι αυτό? Έχω να δει... Έχω να δηλώσω το αγόρι μου. Όχι, δεν είναι το αγόρι μου, εσύ είσαι αυτός. Εγώ είμαι αυτός. Γιατί το κεφάλι μου βγαίνει εκτός πλάνου. Το κεφάλι σου είναι πλατή, να πούμε. Το ξέρεις ότι πήρα δύο πόντους. Σαν την πλατεία Σιντάου. Λοιπόν, γενικά νομίζω ότι έχω ψηλώσει δύο πόντους. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Κοίτα, να πούμε το άσε τους πόντους που ψήλωσες. Μπορεί να ανέβηκες σε κάνα ψηλό άλογο. Θέλω που ανέβηκες να πούμε. Ανέβηκες πάνω στα αυτά που ζητάει, να πούμε. Λοιπόν. Τι είναι αυτό που ζητάει? Αυτό ζητάει κοντομέ. Κοντομέ. Είναι του κοντού, γι' αυτό είναι. Το έχει κοντό. Και ξέρεις, λοιπόν, πάει και ζητάει προφυλακτικά. Ναι. Προφυλακτικά είναι, παιδιά. Και έτσι, πάει ο φαρμακοποιός να εξυπηρετήσει και τις γυναίκες και φεύγουν μαζί του. Όχι, τα δίνει μου λοκτά, παιδί μου, τα προφυλακτικά. Κατάλαβες, να μην το δουν οι κοπέλες από πίσω. Ξέρεις τι έχεις να συμβεί μετά από αυτό? Τι να συμβεί? Τι θα συμβεί? Αυτή η αυτό που συμβαίνει εσένα κάθε Σαββατοκύριακο στον Γκάζι. Τι σημαίνει? Αυτό που κάνεις εσύ. Εγώ σε βλέπω με κάτι. Εγώ σε βλέπω με γυναίκες γύρω σου πάντως. Αυτές πάντως δεν είμαι που έχουν κόψει το σεξ εδώ και 20 χρόνια. Ούτε τα παιδιά τους δεν θυμούνται να πούν πού τα κάνανε. Έχουν διαγράψει την ημερομηνία. Εγώ σε είχα πετύχει στον Γκάζι. Σε είχα πετύχει στον Γκάζι, αλλά δεν σου μίλησα από μακριά. Και σε είχα δει με τέσσερις γυναίκες γύρω σου. Πάλι καλά που δεν τα κουνέλια να πούμε. Καλά σαν κι αυτή. Σε παρακαλώ. Λίγα λόγια για το κουνέλι, γιατί έχω κουνέλι στο σπίτι μου. Αν το κάνεις με το κουνέλι, το ξέχασα. Είσαι σαν κουνέλι, είσαι σαν κουνέλι. Λοιπόν, ο φαρμακοποιός θα κάνει να ξαναδεί γυναίκα στο φαρμακείο το κάνει χρόνια. Σίγουρα. Ο φαρμακοποιός το μουλοχτό δόσιμο προφυλακτικών.
Αυτά. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, μια που λέμε για προφυλακτικά. Προφυλακίζω. Πιστεύεις στο... Σεξ. Όχι. υπάρχει αυτό. Κάνεις και από αυτό. Κάνεις και από αυτό. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει στη ζωή σου αυτό. Δεν υπάρχει. Έτσι φαίνεται. Υπάρχει, το αμαζί δεν υπάρχει όντως. Αλλά υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να κάνουμε. Να κάνουμε ένα γκάλωπ εδώ πέρα. Θεωρείς ότι είναι κακό. Θεωρείς ότι είναι κακό η γυναίκα να αγοράζει προφυλακτικό από το περίπτερο, από οπουδήποτε. Μια φίλη μου πάντως είχε πάει στην Πάρο φέτος και πήρε προφυλακτικά μαζί της. Αλήθεια τώρα, σοβαρά. Μαζί της, δεν τα αγοράζει προφυλακτικά. Γιώργο, για Να σου πω κάτι, συγγνώμη. γιατί το θεωρούμε τόσο ταμπού οι γυναίκες να παίρνουν προφυλακτικά. Λοιπόν, αυτά που είναι σωστό ότι εδώ πέρα και χτυπάνε τα τηλέφωνα, φαντάσου. Είναι αγανακτισμένες, μη σεξομανείς τηλεθεάτριες, να το πούμε αυτό, που βλέπουν την εκπομπή ανά τ' άλλο και δεν κάνουν έρωτα. Νομίζω ότι εμείς ακούσαμε το τηλέφωνο. Ποιος είναι? Δεν ξέρω αν το άκουσε. Εμείς το ακούμε να χτυπάει. Η τέτοια Αλεξανδρά του πήρε. Λοιπόν. Σηκώστε το εκεί στην παραγωγή από πίσω. Ποιος είναι, μας ζητάνε? Εγώ πιστεύω ότι με ζητάνε από το CNN. Πείτε τους ότι είμαι με τον Θοδωρή, πεθάνει αυτή τη στιγμή. Και αυτή την ώρα ογιάζουμε ζωντανά. Ωραία. Έτσι. Για πες λοιπόν, θεωρείς ότι είναι ταμπού το προφυλακτικό να. Γιατί, γιατί. Εντάξει, κοίτα να δεις. Πρέπει να είσαι πολύ open. Δεν είναι το πιο ωραίο πράγμα να πηγαίνει μια γυναίκα να ζητάει προφυλακτικά. Αλλά. Σε παρακαλώ, δεν το έχω κάνει ποτέ. Μπορεί να σου δώσω εγώ τότε. Να σου δώσω έτσι μου λεφτά. Αλλά θα σου πω. Γιατί έχουν πάντα έλεξη. Γιατί θεωρώ ότι. Το προφυλακτικό δεν σου αρέσει. Ποιο? Να χρησιμοποιείται γενικά. Το κάνω λίγο έτσι. Όχι απλά. Έτσι πως έχουν γίνει και υπάρχει μάστιγα με αρρώστιες και ασθένειες και όλα αυτά. Θεωρώ ότι από το να έχουμε το ταμπού και να φοβόμαστε οι γυναίκες να το κάνουμε αυτό, καλό είναι να φυσικά να υπάρχει. Να μην το κάνουμε. Να πει. Καθόλου. Το ιδανικό είναι να μην κάνετε καθόλου σεξ. Αυτό θέλουμε να, καλά, να περάσουμε από την εκπομπή. Okay, το πλατιάσαι, ξέρετε λίγο, γιατί. Λίγο, γιατί ο Θοδωρής δεν κάνει ποτέ και θέλω να το περάσει αυτό το μήνυμα. Εσύ με το κουνέλι σου, με τα γυαλιά μου. Εγώ και με το κουνέλι μου, ναι. Με τους επιβάτες του καράζ. Ωραία. Για το γυαλί, γιατί δεν το βγάζει. Τώρα θα το βγάλω. Τι πέρασε από πίσω έτσι. Τι έφυγε από πίσω έτσι. Κάποια που έκανε σεξ και. Πέταξε. Πρώην του Θοδωρή. Λοιπόν, η πόη μου είναι τελικά. Κατέβασε αυτό το πράγμα. Ναι, συγγνώμη, με συγχωρείτε εδώ πέρα στην εκπομπή. Ναι, γιατί μόνο συνταγή γιατρού δεν βλέπετε. Από τα γυαλιά που έζησε ο οποίο μου κουβάλε εδώ και μου χάλεσε το μαλλί. Η τρόστιμο. Λοιπόν, το δεύτερο βίντεο είναι. Κοίτα, αυτό ο προπονητή το έχει χάσει. Πρέπει να πάει σε ψυχία του. Είναι τελείω, είναι βίο, βιοπαγή στου παίκτε. Για να δούμε. Όλο δεν του δεν έδεται βουλά. Ε! Biz buraya maça yapmak için gelmedik ulan. He? Niye buradayız? Niye buradayız? Niye koşmuyorsun o zaman? He? Sen niye koşmuyorsun? Bu ne? Top. Ne? Top. Top. Buraya bak. Ben sen koşun demedim ulan. He? He? Bu kaç? Bu kaç bu? Dört. Gel buraya bak. Bu kaç? Dört. Şu dört. Dört. He? Kaç lan bu? Dört. Ne oldu? Koşmuyorsunuz lan. Buraya bakın. Kız mısınız lan siz? He? Siz kız mısınız lan? Hocam. Senin hocandan başlayacağım. Ulan bana koşacak futbolcu lazım. Oturmak yok, anlıyor musun? Oturmak yok. Hocam. Kanım hocanın. Pas oğlum, vermiyor, pas vermiyor. Kim vermiyor? Pas vermiyor Arda. Sen niye pas vermiyorsun? Sen niye almıyorsun? Sen kime ne yapıyorsun? Sen? Ne vuracağımı şaşırdım ulan. Λοιπόν, μόλις έβγαλε το γυαλί. Ναι. Στο πίξο μου. Λοιπόν. Πώς το κάνει αυτός, τι κάνατε εκεί πέρα, αυτό που κάνατε, δεν έπρεπε να το κάνετε. Δεν φορτί. Λοιπόν, τόσο με φαγάει εδώ πέρα, μιλάμε για χούντα εδώ πέρα, λοιπόν, τραγικό. Το καθεστώς αυτός, να το πετάξουμε έξω, λοιπόν. Δεν έπρεπε να κάνεις το. Τι να φαγείς το πέρα. Λοιπόν, τόσο με φαγάει εδώ πέρα, μιλάμε για μια βαρεμένη εδώ πέρα τηλεπαρουσιάστρια, η οποία μου έχει χαλάσει την τρίχα μου, να πούμε. Την έφαγες στα αλήθεια, παιδιά, την έφαγες στα αλήθεια, ναι. Μου λοιπόν μετατόπισε το κούτελο, ναι, τον αφιένα, το νευρικό σύστημα του κεφάλου. Κοίτα, το κούτελο σου ήταν έτσι κι αλλιώς μετατοπισμένο. Απλά το έφερα στη θέση του, σαν τον ψάλτη με την παντόφλα. Σαν το Τόκιο μου το έκανες, να πούμε. Λοιπόν, πώς νιώθεις για αυτό το βίντεο που μόλις είδαμε? Εγώ νιώθω ότι ο άνθρωπος, να πούμε, το έχει χάσει τελείως, δεν πάει καλά. Ωραίο κάσει... προπονητή, να τον έχει δηλαδή, να σου φτιάχνει διάθεση. Κοντό είναι να πούμε, μια σταλίτσα. Από του κοντού την παθαίνει. Ο κοντό με τη δυνατή παλάμη. Ο κοντό με τη γραβάτα είναι αυτό που με λέμε. Με τα δυνατά δάχτυλα. Mm. Και άλλα του έχει κάνει κόκκινου, να πούμε. Να πούμε. Τα μάγουλα του μοιάζουν σαν ντομάτε. Τι είναι αυτό που λέει. Το στον πίξο μου. Ναι, ναι. Συγγνώμη, εγώ διάβασα αυτό που λέει στον πίξο μου. Δεν ξέρω τι είναι ο κύριο προπονητά. Ο οποίο έχει τα λαθή. Τούρκο είναι. Κουζουλό είναι. Κουζουλό. Τι είχα την κυζουλό. Τι ζείτε το μάντο DDA. Φαντάζομαι αυτοί οι παίκτε. Πού να παίξουν μετά, εσύ θα έπαιζες. Αν σου δίνουν 50 χαστούκια και έχουν παίξει για βόλεϊ. Θα έπαιζες, όχι. Έχω παίξει και βόλεϊ, οπότε αν είχα τέτοιον προπονητή, φαντάζει λοιπόν μετά τη φασφαλιάρα που θα είχα φάει. Φασολιάρα. Έχει χόμπι τη φάπε ο κύριο. Ναι, εντάξει. Φαπαμανή. Φαπαμανή. Εμεί είμαστε φραπομανή. Φραπομανή. Φαπομανή. Είναι μπλάκα, είναι τρελό. Αλλά έχει δεχτεί 20 μηνύσει τώρα στο δικαστήριο.
Η μία αγωγή είναι πίσω από την άλλη. Να δούμε που θα πει τα λεφτά. Τυχερό ο δικηγόρο που θα αναλάβει αυτή την υπόθεση. Ατελείωτη. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Καλά, σαν την Τόστινε σε γυναίκα. Σερβιέτα λέει εκεί. Όχι, εντάξει, όχι. Α, συγγνώμη. Τη σερβιέτα την έκανα σερβιέτα. Κατέβασε το αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, εκεί πέρα. Πάμε στο επόμενο βίντεο. Γιατί η Τόστινε εδώ πέρα το έχει χάσει τελείω. Δεν πάει καλά. Χαστοκίζει να πούμε σερβιέτα σε κέντρα. Νιώθω λίγο άρρωστη σήμερα και είπα λίγο να το ρίξω στην πλάκα. Μετατοπισμένη, λοιπόν. Ναι, έλα. Αυτοί πάνε να τραγουδήσουν ένα εξαιρετικό τραγούδι τη Whitney Houston. Ναι. Το We'll Always Love You. Αλλά δεν το πετυχαίνουμε τίποτα. And I will always love food. And I will always love you. I will always love you. Και φύγαν όλοι. Ρελίκε. Με τις βλακίες μας. Πώς και πού βρήκες αυτό το βίντεο. Λοιπόν, είναι εξαιρετικό βίντεο το οποίο τραγούδισα εγώ. Εντάξει, με βάλανε. Το έκοψα στο μοντάζ. Μετά έβαλα μια μπανάνα που έφαγα. I always love food. I always love food, λέει. Εγώ πιστεύω ότι τραγουδάς πιο καλά από αυτούς. Εντάξει, το πιστεύω. Και εγώ έτσι πιστεύω. Ειδικά να φας ένα βερίκοκο και ένα καρπούζι. Ότι λίγο καλύτερα τραγουδάω. Ένα τσάκ. Αυτή ποια είσαι. Όταν τα μαλλιά σου μπήκαν στην πρίζα και με έξι ταινία στον τόκου. Ποιο είναι αυτό. Πώ λέγεται αυτό. Εγώ για λίγο θέλω να κάνω παύση και να αφήσω τον Θοδωρή να μιλάει. Αν καταλάβει κανεί τίποτα, να μου το πει και εμένα. Λοιπόν, η εκπομπή είναι Αλαντάν. Είμαστε σε ένα βίντεο το οποίο το σκέφτηκε εδώ πέρα, ναι. Γιατί έτσι τραγούδαγε παλιά. Τραγούδαγε ανάποδα. Έτσι. Τι θέμα, κατέβασε το πανάθεμα αυτό το πράγμα. Δεν βλέπω. Εσύ τα μάτια μου δεν είναι τόσο μεγάλα. Ποιο είναι, λέω, τι θέμα έχουμε μετά. Λοιπόν, φεύγουμε από την ανατολική ερμηνεία εδώ πέρα γιατί τα κόκαλα τη Whitney Houston επιζεί η Whitney Houston, έτσι μιλάμε βλακίε. Απλά τρίζουν σίγουρα. Και σίγουρα του στείνει αυτού. Ναι. Που πήγαν να τη μιμηθούν. Τι θες να πεις στο Δωρή, ποιο είναι το επόμενο μας θέμα. Το επόμενο θέμα είναι ότι μερικές γυναίκες, παιδί μου, είναι κούκλες. Είναι σεξι, προκαλούν και καλά. Ναι, έχει πες κι άλλα. Σαν και εσένα. Ναι, ναι, κάτω το χέρι από εκεί. Μπορεί να το είναι και φασολάδες καμιά φορά. Κάπου. Θα το παίρνω πίσω, για πάμε να δούμε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά τα έργα με έχουν αναστατώσει και εκεί μόλις έχω παραγγείλει 5 μανταλάκια από το περίπτερο. Αυτό το μίνι μπαρ. Τι ήταν. Το βίντεο ήταν ότι η κυρία μου το εντερό μερικές φορές μπορεί να κάνει σύσπαση. Αντισύσπαση, διαστολή. Συστολή, τσακ, τσακ, τσακ. Παμ! Θοδωρή δεν τρέπεσαι. Όπα, έφυγε το ακουστικό. Θοδωρή δεν τρέπεσαι. Ναι, κάνω τον να ανεβάζει τέτοια βιντεάκια. Πού είναι ο ποπό, βε. Πού είναι ο ποπό, κάτσε τον πιάσω. Από την ώρα που είναι. Μου είχε ζεστάνει την παλάμη αυτό ο ποπό. Με την ενσωματωμένη. Περίμενε! Κάτσε, 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 κάτσε. Όχι, για να πιάσω. Περίμενε. Ωραίο είναι. Να το σου πω πάλι! Τι ποπό είναι αυτό, αυτό είναι. Ποπάι να πούμε. Ο ποπάι. Ο ποπό είναι ποπάι. Ναι, νομίζω ότι είναι τραγικό το λιγότερο που μπορώ να πω για αυτό το βίντεο. Οι καπούλε αυτή τη λεοπάδαλη. Πρώτα απ' όλα. Τα καπούλια. Τα καπούλια έχουν. Είναι τραγικό αυτό το βίντεο. Δεν θέλω καν να το βλέπω.
Δεν είναι τόσο καυσαρέσμιες. Ε, βγάζει. Ναι, ναι, ναι. Η ζωή, η γεωριά μου έτσι πάει. Ναι, ναι, ναι. Αυτή τι έβαλε να πούμε. Την τέτοια τη σωλή του Spider-Man. Το Action Man, τι είναι αυτά. Εσύ. Εγώ λέω να ξεφύγουμε από, αυτή την λοιπόν, από αυτό που είδαμε, γιατί θα βγούμε ότι είμαστε εκπομπή του Call. Λοιπόν, εκπομπή είναι αλλαντάλλο και η τόση τα κάνει αυτά, μην νομίζετε και στο βίντεο. Απλά δεν το δείχνει τώρα. Ενώ η εκπομπή θα τα κάνει, τα κάνει μετέπειτα. Λοιπόν, πάντα... Μην ρίχνει σε μένα αυτά που κάνει εσύ. Οι ωραίε κοπέλε έχουν αδυναμίε και τόσο. Τι λέει, μωρέ, έχουν και τι βιολογικέ του ανάγκε. Πάμε. Θα μα βγάλει και άλλο τέτοιο τώρα. Λοιπόν, ποιο είναι το επόμενο μα θέμα. Κατέβασα το παράθυρο το ρημάδι αυτό. Τι. Φεύγουμε από τα αέρια. Το σεξι κοριτσιών, συγγνώμη. Και πάμε. Είμαι λαχρινάκι, με πολύ σφαρμάκι. Καλέ, τι υποθες. Ποιο είναι το επόμενο μας θέμα. Αυτό είναι. Α, οκ. Αλλά είναι οι Έλληνες στην Αμερική. Είμαι λαχρινάκι, με πότισε σφαρμάκι, με πότισε σφαρμάκι. Είμαι λαχρινάκι, αρέ με λαχρινάκι, με πότισε σφαρμάκι, με πότισε σφαρμάκι. Είμαι λαχρινάκι. Λοιπόν. Αρέ με λαχρινάκι. Με πότισε. Σφαρμάκι. Τι είναι αυτά, ρε. Εξανθάκι, με πότισε ασπράκι. Λοιπόν. Πού πάει αυτό. Κυρίες και κύριοι, έχουμε μια μετακόμιση του σκηνοθέτη παραγωγού. Ναι, τοποθετή καμερών. Τέτοιο, ο οποίος σταχώνει, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αν πάμε σε συνοικίες υποβαθμισμένες γκέτο της Νέας Υόρκης, του. Πώς λέγεται αυτό. Φαντάζεσαι να πας τώρα στο Bronx, ας πούμε, και να βάλεις αυτό το κομμάτι και να παίζει βρε με λαχρινάκι. Ναι, ναι, ναι. Με πότε τις φαρμάκι. Ελληνάρες είμαστε. Όπου και να πάμε, έτσι. Δίνουμε το στίγμα μας. Έτσι, αλίμονο. Αποτυπωνόμαστε. Σάλτης κατάσταση. Σάλτης. Μας ξέρουν. Ψέλεμε, ψέλεμε. Λοιπόν, ψάλεμε και κούναμε στην αγκαλιά σου. Λοιπόν, είμαστε Έλληνες, το δείχνουμε, έχουμε ωραία κομμάτια. Διασκεδάζουμε, το κουνάμε. Το κουνάμε αυτό σίγουρα. Το φιδίσιο που είναι μπρος και πίσω. Ανίσιο, ναι, λοιπόν. Μη ίσιο, έτσι, ανορθόδοξο, έτσι. Ναι. Ανισόπεδο, λοιπόν. Πάμε παρακάτω, έχουμε κίνηση στους δρόμους και εκεί, άσχετο. Άσχετο, ναι. Πέρανε κάτι αμάξι από πίσω. Έχει κίνηση έχει απόψε, κίνηση δεν μπορώ τα μάτια σου να δω. Λοιπόν. Άρρωστη νιώθω, μ' αρρώστησε σε δωρή. Εμένα μ' άρεσε το βίντεο πάντως. Γιατί ήταν ναι, καλά, εσύ το βρήκε, αλλά μου δεν σ' άρεσε. Μάγκε οι δύο. Μπήκαν εκεί μέσα σε γορίλες, να πούμε. Μαύρης τερέκια και λέγανε «Έμε λαχρινάκι, είμαι λίγο γεουλάκι». Για κάτω λίγο, κάτω, ναι, ναι. Τι είσαι λίγο. Γεουλάκι. Βάλε το βίντεο με πάλι, όχι το βίντεο. Όχι, ποιο. Τη φάτσα αυτόν, οκ, εντάξει, μην τη βάλεις. Λοιπόν. Όχι, δεν ήταν, πώς ήταν έτσι. Η περούκα του Αλήνη την είδες με το μελαχρινάκι, πώς ήταν έτσι, σαν 70χρονος να πούμε βοσκόσταν. Αυτές ήταν από τα διαφημιστικά που κάνουν την εμφύτευση των μαλλιών, ξέρεις, που βγαίνουν κάτι τηλεμάρκετινγκ. Τηλεμάρκετινγκ είναι αργά το βράδυ που λένε θέλεις να κάνεις εμφύτευση μαλλιών. Μόλις είπε η τόση της αγαπημένης ταινίας της TV, βλέπει τηλεμάρκετινγκ μετά τις 12 και κάνει παιχνίδια που βρίσκουν τις λέξεις. Εδώ να άμα έχει αυτή την ώρα, τι να κάνουμε τώρα. Να πάρεις από ένα βίντεο bar, όχι bar, πώς λένε αυτά. Αυτά, τα βιντεοθήκες, να πάρεις καμιά ταινία εκεί να ψυχαγωγηθείς. Έχω πάρει την έξυπνη σίτα. Την έξυπνη συνταγή νόμιζα να πάρει. Όχι, όχι, όχι. Πώς λοιπόν, ποιο είναι το επόμενο μας θεματάκι. Πάμε στο επόμενο βίντεο της τρελής αναρρεπτικής σεξ εκπομπής Αλαντάλ. Κοίτα, σαν την Τόστιν αυτή που θα δούμε στο βίντεο, απλά έχει πιει λίγο σόντα παραπάνω και έχει φάει... Να δω την πιπ, θα δω τώρα. Λοιπόν, έχει πιει λίγο μπιρίτσα παραπάνω. Εγώ δεν πίνω, εγώ τρώω μόνο. Για να δούμε.
άσχολα. Τι πάθαμε εδώ πέρα. Εντάξει, κάποιο το αέσουν οι μελέτε, συγγνώμη για πριν. Έτσι απλά. Γιατί σε κάποια φάση λέει θα δείτε κάποια σαν την Τρόση και πάω εδώ και βλέπω έναν τύπο Μαφάλα, α πούμε. Δεν πειράζει. Που είναι σαν. Λοιπόν. Τώρα, ποια ομοιότητα υπάρχει μεταξύ μα, δεν ξέρω. Ποια ήθελε να δείξει. Εδώ, θα δείξω μετά. Αυτά τα αυγά, κυρίε και κύριοι, είναι πουλάκια. Τα έχουν κάνει πουλάκια. Κορτσίφια, ορτίκια, σπουργίτια, σπίνι, τσίκλε, δεν ξέρουμε τι είναι. Τη λέξη ορτίκι. Ναι, ναι, ναι. Οκ, θα την πω μετά. Θα σου πω κάτι δύο, να τη ταυτίσω. Λοιπόν, θα πουλιάσω ταυτίσω. Λοιπόν, ένα αυτό. Τι ήθελα να πω, ότι η κοπέλα έκανε ομελέτα στο κεφάλι της. Δεν είναι κακό. Πολύ ωραία. Να έχεις πρωτεΐνες στο κεφάλι σου. Πολύ ωραία. Να έχεις ένα κρόκο. Πολύ να λύγεις ωραία. Στο κεφάλι σου. Να ανθίζεις το κεφάλι σου. Να φεύγουν τα σάλια από τα σπράδι του αυγού στα μάτια σου. Καλό δεν ήτανε. Εγώ δεν μιλάω, έχω μείνει άνευ. Εγώ θα στο έκανα πάνω σε αυτό, κύριε Τούστο. Τι θα σου έκανα, καμιά αυγά, μια αυγά λέω, μια ντουζίνα αυγά. Και μια σταπατσάδα σου κάνω μετά. Ο σκηνοθέτης να ρωτήσω κάτι, έχει φύγει. Γιατί νομίζω ότι κάποιο λείπει πίσω από την κάμερα. Και με πιάνει τα κλάματα ο σκηνοθέτης. Για λείψη. Βλέπω σκότος από πίσω και νομίζω ότι όλοι έχουν φύγει. Είναι ο σκηνοθέτης στην ιόντό μου. Να σου πω, γυρνάμε μόνοι μας στην εκπομπή αυτή. Ναι, τι γίνεται. Ναι, και γυρίζουμε κιόλας, ξέρεις. Live to tape, darling. Λοιπόν. Σβούρα γύρω από τον εαυτό σου. Γύρω από τον εαυτό μου. Τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει. Σημαίνει γύρω σε εκπομπή. Λοιπόν. Λοιπόν, ποιο είναι το επόμενο θέμα με τη συνταγή του γιατρού που έχει εδώ πέρα. Όχι, δεν υπάρχει καμία συνταγή του γιατρού. Το μάτι σου έχει αληθώσει. Αυτή η σκαλέτα, παιδιά, μην τη δείτε ποτέ. Το τελευταίο βίντεο για σήμερα, γιατί δεν προλαβαίνουμε και πλατιάσαμε πολύ στην εκπομπή. Άρα τ' άλλον. Με την Τρόση μου. Είναι ότι σαν την Τρόση, όπως σα είπα και προηγουμένω και έκανα λάθο στο βίντεο, είναι ότι κι αυτέ ανακουφίζονται. Τι κάνουν. Βγάζουν τη σόδα του, παιδί μου, αναβλύζει αυτό. Βράτε τώρα και θα ποιο βίντεο θα δείξετε. Είμαι εγώ έτσι. Εδώ, αν πιει σόδα, ξέρει να κάνει. Θα σπάσει το τζάμι. Για να δούμε. Εντάξει, τόσο εδώ πέρα δεν ακούει, το αυτή τη έχει χαλάσει, θα τη πάρουμε άλλο, έτσι. Λοιπόν, αυτή η κοπέλα είναι φίλη σου σίγουρα και ατός, έχει ρευτεί στο αυτί σου, δεν ακούς. Ναι, έχει ρευτεί στο ένα μου αυτή εδώ πέρα. Έχει χαλάσει το μισό σου τύμπανο. Να σε ρωτήσω κάτι, θα μπορούσε να έχεις μια τέτοια κοπέλα ποτέ. Ναι, ναι, μια χαρά. Α, είχες, κατάλαβα. Όχι, εντάξει, ανακουφίζεται πολύ. Εμείς, λοιπόν, ο σκηνοθέτης αυτή τη στιγμή ειδονίζεται με ένα συγκεκριμένο όνομα, μου λέει, στο ακουστικό. Δεν θα το πω, δεν μπορώ να το πω. Τελειώσαμε, λοιπόν, παιδιά. Φτάνει, φτάνει. Όσο εδώ. Αυτοί ήμασταν. Συγγνώμη, είμαι είδατε. Και λίγο άρρωστη. Πολύ ωραία. Ήμασταν οι άλλα Ντάλλον. Μας βλέπετε κάθε Δευτέρα στις 18:30 μαζί με τον Θοδωρή Μπεθάνη και την Ιρένε Τρόστ. Ραντεβού κάθε Δευτέρα, λοιπόν. Η αμοντάριστη εκπομπή που ό,τι μπιπ συμβαίνει, ανεβαίνει. Όπως κάθε Δευτέρα, λοιπόν, 18:30 ώρα. Πολλά φιλάκια. Γεια σας.